Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λίγο αγριεμένοι και θα σας εξηγήσουμε το λόγο. Είναι η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια, 7 χρόνια Radio Arvilla, είναι η πρώτη φορά που θα σας μιλήσουμε τόσο άσχημα. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε τόσο θυμωμένοι μαζί σας. Ναι. Και νομίζω ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, οι άνθρωποι έχουν λίγο λογική, θα καταλάβουν ακριβώς τη θέση μας. Δεν ντρέπεστε, βρε. Δεν ντρέπεστε, βρε Έλληνες πολίτες, να ανάβετε τα τζάκια σας το Σαββατοκύριακο τη στιγμή που το Υπουργείο σας λέει ξεκάθαρα μην ανάψετε τζάκι το Σαββατοκύριακο για να ζεσταθείτε. Τη στιγμή που το κράτος αυτό έχει φροντίσει το πετρέλαιο να είναι προσιτό, να έχει το επίδομα θέρμανσης, να έχει όλες τις παροχές, ξέρεις τι σας ζήτησε αυτό το κράτος? Μην ανάψετε τζάκι. Και ήταν και πολύ συγκεκριμένο. Αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Απαγορεύεται αυστηρώση ανάφλεξης και καύσης ξυλίας για θερμαντικούς σκοπούς κατά των Σαββατοκύριακων. Η αλόγιστος χρήσης της πυρός που πηγάζει από την παράλογη επιθυμία των πολιτών να παραμείνουν στη θερμή οδηγεί εις την μόλυνση του αέρος που εισπνέουν οι αξιότιμοι πολιτικοί μας, οι οποίοι πραγματοποιούν τον περίπατό τους στα Σαββατοκύριακα. Από τούδε και στο εξής, ώστις κάτοικος παραβεί την παρούσα διαταγή, θα έρθει αντιμέτωπος με αυστηράς κυρώσεις. Πρώτον, θα σβήνεται η φωτιά, θα αφαιρείται πάραυτα η καύσιμη ξυλία του και θα του ξυλώνουμε και το τζάκι. Και δεύτερον, θα ανοίγουμε τις φύρες και τα παράθυρα της οικίας, ούτως ώστε όχι μόνο να απολέσει τη θερμότητα την οποία παρανόμως και ανεσχύντως απέκτησε, να εισπνεύσει τον έφος εθαλονίκλης που προκάλεσε και να κρυώνει. Να κρυώνει, να κρυώνει, να κρυώνει! Ελληνική κυβέρνηση, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Έτσι κυρίες και κύριοι, να κρυώνει, να κρυώνει, να κρυώνει. Ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει το θράσος να ανάβει το τζάκι του μέσα στο Σαββατοκύριακο, τη στιγμή που το Υπουργείο ζητάει να μην το ανάβουμε. Αλλά βέβαια στη συνέχεια η αλήθεια είναι, παιδιά, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτή τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι κάναν, βγήκαν και δώσαν εξηγήσεις σήμερα. Διευκρινιστική οδηγία. Λέτε να μην ανάβουν το τζάκι, δεν λέτε αυτό. Κύριε Παπαδάκη, είπαμε άσκοπα. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που δεν ανάβει το τζάκι για να ζεσταθεί. Καταλάβατε, άσκοπα δηλαδή. Επειδή ως γνωστόν εδώ στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλοί Έλληνες το συνήθειο να ανάβουν το τζάκι για να κάνουν γκαλά στο σπίτι. Να πίνουν τη σαμπάνια μπροστά στο τζάκι και το ανάβουν άσκοπα. Ενώ καίνε τα καλοριφέρ, καίνε τα πράγματα. Αυτοί για να κάνουν ατμόσφαιρα. Τώρα ανάβουν και το τζάκι. Και εκεί ήδη αυτό ήθελα να πείτε. Μάρμου στο παγκετανάβρο, δεν έχει δει. Ναι, μόνο και μόνο για την ατμόσφαιρα. Για να μιλά στο εξωτερικό με κάτι ξαδέρφη στο Skype, ότι έχουμε λεφτά και ότι και το τζάκι. Με αυτά φτάσαμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Κύριε Ασλάνογλου, είστε συνταξιούχος, πώς θα στέλνετε εσείς? Συνταξιούχος και μπάζω, έχω βάλει ένα τζάκι, έχω κάνει και ένα από ξύλα. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά μου, έχω ένα κορμό εδώ έξω, το οποίο θέλω να το πάρω και να το πιστεύω. Με αυτό θα είστε σταθεί. Το βρήκα εδώ στα σκουπίδια έξω και θέλω να το κόψω για να το ανάψω. Βρήκατε επίδομα θέρμανσης από το δρόμο, έτσι? Εγώ είμαι τυχερός, γιατί αυτή τη στιγμή θα ανάψω δύο φορές τον τάκι μου. Κυρίες και κύριοι, η υποδοχή που επιφύλαξαν οι γείτονες του κυρίου όταν γύρισε στη γειτονιά με τον κορμό, μόνο με υποδοχή Ολυμπιονίκη μπορεί να συγκριθεί. Έτρεχε σε αργή κίνηση με τον κορμό στα χέρια, ενώ από τα μπαλκόνια πετούσαν ροδοπέταλα οι άνθρωποι. Για τον γείτονα που βρήκε ένα κορμό στα σκουπίδια και τον μοίρασε και στους υπόλοιπους εκεί στη γειτονιά.